Ναι, ναι. Λοιπόν, η κυρία Κεχαγιά είναι μαζί μα, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σα, κυρία Κεχαγιά. Καλημέρα σα. Και εκεί που νομίζαμε ότι η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ είναι η ισχυρή η κυρία. Η ισχυρά κυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελέγχοντα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα επιτόκια έχουμε την Taylor Swift. Taylor Swift Τι για να δείτε Δεν έχουμε και συναυλίε προγραμματισμένε στη χώρα μα. Όντω. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα μαζί με την κυρία Κεχαγιά ένα απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, η αλήθεια είναι, η ανάρτηση αυτή του κυρίου Κασελάκη, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στι ΗΠΑ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είπε αρκετά πράγματα για να δούμε. Γιατί λοιπόν αυτή η συζήτηση για συγκόλληση τώρα. Τώρα που καθαρίζουμε το κόμμα μα από συμφέροντα και μαγαζάκια, τώρα που ραγίσαμε την παντοδυναμία Μητσοτάκη, το έχω τονίσει επανειλημμένο. Οι συνεργασίε χτίζονται από κάτω προ τα πάνω και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε παρόντε. Οι συνεργασίε δεν επιβάλλονται επειδή ξαφνικά το σύστημα βλέπει τον Μητσοτάκη να αποσταθεροποιείται και ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του. Δυστυχώ παρέλαβε ένα χάο. Μπορεί να μην έχουμε οφειλέ σε τράπεζε, αλλά έχουμε πολύ μεγάλα ανοίγματα σε προμηθευτέ. Ακόμα και από την περίοδο μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων Μαου-Ιουνίου 2023 όταν ήταν ξεκάθαρο το πόσο θα μειωνόταν η κρατική χρηματοδότηση λόγω της συρρήκνωσης του ποσοστού μας. Λοιπόν, αυτά ήταν ένα πολύ μικρό απόσταση, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη. Κυρία Γεχαγιά, ουσιαστικά, ο κύριος Κασελάκης λέει ότι παρέλαβε καμένη γη από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό καταλάβαμε δηλαδή εμεί. Ο κύριο Κασελάκη, κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνε, λέει ότι πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμό στα οικονομικά του κόμματο. Μάλιστα. Και θα έβαζα και μία επιπλέον παράγραφο, εννοείται ήταν 2.000 λέξει η ανάρτηση του Πρόεδρου, που λέει ότι απαιτείται επίπονο εξορθολογισμό. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Για να αιτιολογήσει ο Πρόεδρο του Κόμματο τον επίπονο εξορθολογισμό των οικονομικών που προαναγγέλει. Απολύσει δηλαδή. Να... Και άλλε, Ενδεχομένω ο εξορθολογισμό δεν είναι μόνο απολύσει mm. ή απομακρύνσει. Μπορεί να είναι περιορισμό ε, δαπανών. Mm. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να είναι ανέβρεση πόρων. Mm. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα απολυθούν πρόσωπα από την κομμάτια. Πάντω το πρώτο δείγμα είναι ότι καταργήθηκαν κάποιε θέσει. Καταργήθηκαν κάποια. Δεν καταργήθηκαν ε, κάποιες κάποιε. Έφυγαν τα πρόσωπα, Έφυγαν δύο πρόσωπα. Τη θέση των οποίων θα πάρουν κάποια άλλα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω εγώ είναι ότι για να μην ψάχνουμε να βρούμε φωτιές και σπίθες αν παρέλαβε καμένη γη <ελίουσες> ε, <σφίλου> ο... Ά, ο κύριος ε, Κασελάκης ότι τα οικονομικά του κόμματο το γνωρίζουμε ήδη από τον προηγούμενο χειμώνα, θυμάστε όταν δάνεισε ο ίδιος ναι, ναι. Για, τις, για την κάλυψη της μισθοδοσία των μέσων μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Να θυμίσουμε επίσης ότι η κρατική ε, χρηματοδότηση έχει μειωθεί τουλάχιστον 50%. Και είχαμε 8 αναμετρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μία χρονιά, Σωστό. βάζοντας και τις δικές μας τις εσωκομματικές, τις mm -hmm. προκριματικές, Δύο δημοτικές ναι. διοικητικές τις Ευρωεκλογής και ένα συνέδριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι οριακή Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι τα οικονομικά των κομμάτων θα πρέπει να είναι απολύτως διάφανα, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία σκιά και εξ αυτού του λόγου έχουμε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα την τροπολογία ούτως ώστε να αναρτώνται στη διαφάνεια και στη διάβγεια και οι ισολογισμοί των κομμάτων που ούτω ή άλλω γίνεται αυτό. Ναι. και υπάρχουν και ισολογισμοί. Και πού χρωστάνε του Σύριζα, και τι έχουν ρυθμίσει τα και πάντα. και τι ρυθμίσει ναι. έχουν γίνει, όχι μόνο προσέξτε ε, τα κόμματα, αλλά και πολιτικά πρόσωπα Σωστό. τα οποία ανήκουν Μες. σε κόμματα και έχουν ενεργό ρόλο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα βασικό θέμα. Πρώτον, Παρακαλώ. ότι λέει ότι παρέλαβε χάο, παρέλαβε από τον Τζίπρα. Έτσι. Αυτό είναι καθαρό. Και δεύτερον, το οποίο λέει και δεν θα μπορούσα να βάλω και την άλλη παράγραφο μιας που λέτε, θα μπορούσα να έχουμε βάλει και την άλλη παράγραφο, ότι ήρθαν να μου πούνε για χρήματα, αλλά εγώ μαύρα χρήματα δεν παίρνω ποτέ. Άρα λοιπόν ο κ. Κασελάκης, ο οποίος ομνύει στη διαφάνεια και στο γυάλινο του πράγματος, θα πρέπει το γυάλινο με την έννοια ναι, του διάφανου, <Δια> ε, ναι, θα πρέπει να μας πει ποιο πήγε και του πρότεινε να πάρει μαύρα χρήματα, αν του πρότεινε κάποιο. Ε, και τι ακριβώ χάο έχει παραλάβει από τον Τζίπρα, γιατί αυτό που λέει είναι καθαρό. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση του, τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώ mm -hmm. την έχουν βιώσει και στην αλφή μα, το ξέρετε κυρία Γεχαγιά, και με καθυστερήσει πληρωμών κτλ. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία για μαύρα χρήματα στα κόμματα που κυκλοφορούν και διάφοροι τύποι οι οποίοι κυκλοφορούν και μοιράζουν μαύρα χρήματα και ουσιαστικά για την καμένη γη που παρέλαβε από τον κύριο για Τζίπρα. Για μαύρα χρήματα στα κόμματα μίλησε ναι. ο πρόεδρο ο Στέφαν Κασελάκη. Εγώ δεν θέλω να προτρέξω του προέδρου. Γιατί είπατε κι εσεί θα πρέπει να μα πει ο κύριο Κασελάριο. Προφανώ, ναι. δεν μπορώ και δεν δύναμαι να προτρέξω του Προέδρου και δεν έχω και την οικονομική ανάλυση και τα δεδομένα τα οικονομικά του κόμματο στη διάθεσή μου και δεν έπρεπε να τα έχω κι εγώ στη διάθεσή μου. Θα σταθώ στην ε, ανάρτηση του Προέδρου που λέει ότι τι επόμενε ημέρε θα σα παρουσιάσω και στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν και καταδεικνύουν. Την οικονομική κατάσταση του κόμματο. Να περιμένουμε αυτό. Άρα θα περιμένουμε συγκεκριμένα τι έχει γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Το Λέει ο ίδιο ο Στέφανο Κασελάκη. Το άλλο που κατάλαβα εγώ από την ανάρτηση και αμέσω δίνω το λόγο στον ε, Γιάννη είναι ότι ανά πάσα στιγμή φεύγει. Λέει δεν με κρατάει κανένα που ξαναπάω στη δουλειά μου. Βλέπει ότι δεν τον θέλουν. Έχει κάποια τέτοια θέματα. Ο Στέφανο Κασελάκη λέει ότι δεν θα συμβιβαστεί. Δεν θα πάρει μαύρο χρήμα. Δεν θα πάρει μαύρη σακούλα ναι. για να σώσει τα οικονομικά του κόμματο. Δεν θα δεχτεί τις πιέσεις από ένα σύστημα που θέλει να επιβάλλει μία κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, τολμώ να πω, και πριν από τις ευρωεκλογέ και θα σου το εξηγήσω ναι. αυτό μετά. Και αν τεθεί θέμα αμφισβήτησης του ή κάποιοι προσπαθήσουν να του τραβήξουν την καρέκλα, ο ίδιος δεν είναι γαντζωμένος σε μία καρέκλα, όμως... Προσέξτε, έχει πει και κάτι άλλο. Θα τεθώ ξανά στην κρίση τη βάση. Δηλαδή, λέει, δεν το εγκαταλείπω. Δεν είμαι επαγγελματία πολιτικό, ο οποίο είμαι προσκολλημένο ή δεμένο σε μία καρέκλα. Αλλά και από την άλλη, δεν εγκαταλείπω τόσο εύκολα. Θέλετε να ξανατεθώ στην κρίση του ναι. λαού. Αυτό θα κάνω. Μάλιστα. Αυτό που λέτε για τα προεκλογικά τώρα, εγώ το παίρνω ότι και καμένη η γη μου παρέδωσε ο Τσίπρα mm. και το τεμ δεν είναι ο Τσίπρας, και επειδή η συγκόλληση και η συζήτηση έχει ξεκινήσει προεκλογικά και αφορά τον Τσίπρα και όποιον άλλον, τέλο πάντων, από το Πασόκ, εγώ είμαι απέναντι από τον Τσίπρα, καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ανάρτηση είναι κασελάκι εναντίον Τσίπρα. Δεν το θεωρώ Τίπρα, μόνο εγώ. Εσείς, ε, εντάξει, σέβομαι ναι. την άποψή σας ε, και έχετε και μακρά εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, αμφότερη. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. 20 μέρε πριν από τι ευρωεκλογέ, έχω και εγώ τη διαστροφή του επαγγέλματο, αλλά έχω χωθεί και στην πολιτική πλέον. Είχε ανοίξει Ήδη μία συζήτηση για το τι θα γίνει την επόμενη των ευρωεκλογών. Mm -hmm. Τι θα γίνει με την ιδέα της κεντροαριστεράς. Εγώ ως δημοσιογράφος θέλω να σας πω ότι την έχω υπηρετήσει δημοσιογραφικά αυτή την ιδέα με πάρα πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρού mm -hmm. τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό ήταν λίγο αφύσικο να συζητάμε για την επόμενη μέρα και όχι για την ημέρα που έρχεται προς, προς τις εκλογές. Σε αυτή τη του, του Αυτό αυτή διαστροφή θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ο Κασελάκης, με κάποιο, ο κύριο Κασελάκη με κάποιο τρόπο γνωρίζει ότι ο κύριο Τσίπρα κάτι θα κάνει και λέει στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και της του ευρύτερου χώρου τη κεντροαριστερά ότι παιδιά, ο Τσίπρα έρχεται ενδεχομένω, αλλά εγώ θα είμαι απέναντι από τον Τσίπρα. Δεν μπορώ να το μεταφράσω έτσι εγώ. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Ε, Εσεί μπορείτε να μεταφράζετε και να βγάζετε και δηλαδή να σε συμπεράσματα. Εγώ δεν είδα κάποια προαναγγελία. Mm -hmm. Επίση, να βάζουμε και τα πράγματα σε μία σειρά. Ούτε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πει ότι ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Και θέλω να κάνω και μία διευκρίνηση, γιατί χθες ε, έγινε αναπαραγωγή της ανάρτησης, όσο ήταν φυσικό mm -hmm. του κυρίου Κασελάκη, ότι δεν ενδιαφέρεται για την σύγκληση των κεντροαριστερών δυνάμεων. Αυτό δεν είναι αληθές. Δεν έχει αλλάξει ε, ίντσα σε σχέση με την πρώτη του ανακοίνωση εξαγγελία σε σχέση με την ανάγκη σύγκληση των όμορων προοδευτικών χώρων αρχίζει γενομένη από το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο ναι. Και αυτό επαναλάβαμε χθε και σε μία άτυπη ενημέρωση. Το λέω τούτου, τούτο γιατί δεν έχει κάνει όπισθεν, δεν έχει υποχωρήσει σε αυτό το θέμα, βλέποντα ενδεχομένω. Γιατί αυτή ίσω είναι η ερμηνεία. Αλλά δεν είδαμε για καμιά άλλη πρωτοβουλία. Ε, θέλει, θέλει, ε, θα σα θυμίσω κάτι. Είναι ο πρώτο πολιτικό αρχηγό, αμέσω μετά τι ευρωεκλογέ, που <reek chocolate> άνοιξε αυτή τη συζήτηση. Που σημαίνει ότι δεν την προσπερνά. Βλέπει ότι ενδεχομένω οι ανάγκε τη κοινωνία να είναι αυτέ. Ενδεχομένω. Και επαναλαμβάνει και λέει. Από τα κάτω προ τα πάνω θα έρθουν αυτέ οι εξελίξει. Δεν απορρίπτω τη Άρα, συνάντηση τη σύγκληση με τον Ανδρουλάκη, το αριστερό... δεν, υ, δεν υφίσταται κάποια συνάντηση. Διαψεύσατε ε, και το γεγονό. Είδαμε σου. να μην. Ναι. Έχετε δίκιο, καλά κάνετε και μου το θυμίζετε. Είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπάρχουν δημοσιεύματα και δεν μπορώ να καταλάβω από πού ξεκινούν και τι αφετηρία έχουν που να αναφέρονται σε συναντήσεις των των δύο πολιτικών των αρχηγών, του κυρίου Κασελάκη και, και του κυρίου Ανδρουλάκη, ναι. Ανδρουλάκη, συναντήσεις οι οποίες ποτέ δεν έγιναν. Διαψεύστηκαν και από τις δύο πλευρές. Μόλις. Και βλέπω όμως, παρά τις διαψεύσεις, μία επιμονή σε αυτό. Αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω Άρα, από πού προέρχεται. Δεν θα απευθυνθεί Μ... στον κύριο Ανδρουλάκη. Ή αν απευθυνθεί ο κύριος Ανδρουλάκης θα του αρνηθεί. Αν απευθυνθεί ο κύριο Ανδρουλάκη, δεν βρίσκω κανένα λόγο ο να κλείσει την πόρτα ή να μισή πόρτα. Ο, το... ο κύριο Κασελάκη θα σηκώσει το τηλέφωνο, το τηλέφωνο. να πάρει τον κύριο Ανδρουλάκη, Αν το πει, βρε, Νίκο, ε, να του πει Βρενίκο. Θα σα το πω ω εξή, κύριε Κούτρα, επαναλαμβάνοντα ότι όποιε συνεργασίε δεν θα ξεκινήσουν από την ναι. κορυφή, αλλά θα ξεκινήσουν Μες. από κάτω, από τη βάση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεταβλητό πεδίο στο Πασόκ, το οποίο σεβόμαστε απολύτω. Ναι. Είναι το τι θα γίνει με την ηγεσία του Πασόκ Κινάλ. Ο κύριο Ανδρουλάκης θα προτείνει προφανώ στην Κεντρική Επιτροπή. Θα ληφθούν οι αποφάσει, θα δούμε ναι. τι Άρα θα γίνει. Άρα, περιμένετε τις εξελίξει στο Πασό. Να, το να προτρέξει ο κύριο Κασελάκη και να σηκώσει το τηλέφωνο για να απευθυνθεί στον κύριο Ανδρουλάκη, δεν είναι λίγο προθύστερο. Τι να σα πω. Α, το εγώ το ε, αποχαιρετώ. Ε, έχετε άποψη. Δεν είναι άποψη, δεν δηλαδή, Θα την καταθέσω. Εσεί θα, θα το κάνετε. Κύριε, βλέπετε <laughs>